με την Doctors Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas. Σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή. Κυρίες και κύριοι, όλη αυτή τη βδομάδα σας άλλαξα τα λάδια. Κυρίες μου, κυρίοι μου, Εάν τυχόν δεν αλλάξουμε τα λάδια, τα λάδια, τι θα πάθουμε, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα που θα χαλάσουμε το μεταβολισμό, τη μεταβολική υγεία. Τα λάδια είτε είναι μέσα στον άνθρωπο είτε μέσα στο αυτοκίνητο, πρέπει, πρέπει να τα συντηρούμε, να τα αλλάζουμε. Παίρνω παράδειγμα το αυτοκίνητο. Εάν τυχόν δεν του αλλάξουμε τα λάδια στο αυτοκίνητο, κύρια μου, αυτό θα αρχίσει να μου γκρίζει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον άνθρωπο. Εάν τρώμε κακά λάδια, βιομηχανοποιημένα λάδια, μαργαρίνες, ηλιέλαια, αραβοσιτέλαια, αυτά τα λάδια, κυρίες και κύριοι, δημιουργούν τη λεγόμενη μεταβολική διαταραχή, χαλάνε την υγεία του μεταβολισμού. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, η εκπομπή εδώ, εδώ και μία εβδομάδα, είναι αφιερωμένη πώς θα πείσουμε τον κόσμο, θα τον κόσμο να αλλάξει τα λάδια της διατροφής του. Είναι το α και το μέγα για την αντιμετώπιση της μεταβολικής διαταραχής, που εμείς οι γιατροί το λέμε μεταβολικό σύνδρομο, ή μεταβολική υγεία. Η υγεία Ξεκινάει από έναν καλό μεταβολισμό. Όταν λοιπόν εσύ του δίνεις μία από τις τρεις κατηγορίες κακής διατροφής όπως είναι τα λίπη. Σίγουρα, σίγουρα λοιπόν θα αρχίζουν λοιπόν να ανάβουν τα λαμπάκια που λέγονται ζάχαρη. Θα ανάβουν τα λαμπάκια που λέγονται τριγλυκερίδια. Τα λαμπάκια που λέγονται χολυστερίνη. Στο ταμπλό του αυτοκίνητου. Το επισείο το επισείο εδώ και μία εβδομάδα. Τα λάδια που πρέπει να χρησιμοποιεί ο σημερινός άνθρωπος είναι πρώτα-πρώτα το ελαιόλαδο, που δόξα στο Θεό η Ελλάδα είναι ντίγκα στο ελαιόλαδο, σαν κύριο λίπος, σαν κύριο λίπος, εν συνεχεία λίγο και κορεσμένο βουτυράκι, λίγο, διότι και το λίγο και, και κορεσμένο βουτυράκι χρειάζεται για να γίνουν πιο σκληρά τα κύτταρα. Διότι τα κύτταρα έχουν και ακόρεστα λύπη και και κορεσμένα. Τα ακόρεστα περισσότερο, τα και κορεσμένα λίγο. Άρα θα τρώμε λίγο βουτυράκι, λίγο βουτυράκι. Πάει αυτό. Βγάζουμε όμως από τη διατροφή μας τα ακόρεστα που είναι κακά. Όπως είναι το ηλιέλαιο, το αραβοσιτέλαιο, είναι ακόρεστα αλλά κακά. Τα μόνα ακόρεστα που είναι καλά είναι μόνο τα ηχθιέλεα. Συμπερασματικά, συμπερασματικά, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτός που έχει χάσει την μεταβολική του υγεία, αυτός που αρχίζουν λοιπόν και χορεύουν λοιπόν τα ζάχαρα, τα τριγλυκερίδια, οι χολυστερίνες, πρέπει να πάρει απόφαση να αλλάξει τα λάδια του. Να βάλει λοιπόν στη ζωή του το ελαιόλαδο, και τα, και τα ηθιέλαια, και μάλιστα να είναι πεντάστερα. Όποιος δεν το κάνει αυτό, όποιος δεν το κάνει αυτό, αρχίζει να λέει ποιος είναι ο καλύτερος αγιοχειρουργός, καρδιοχειρουργός, ποιος είναι ο καλύτερος ε, διαβητολόγος, ποιος είναι ο καλύτερος νευρολόγος. Κυρίες και κύριοι, όλα προέρχονται από τα κακά λύπη. Το λίπος, το λίπος δεν είναι κακό. Όλοι λοιπόν έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι το λίπος είναι μια πολύ κακή ουσία και γι' αυτό λοιπόν το βγάζουμε από τη διατροφή μας. Ακόμα τρώμε και γάλατα με μηδέν λιπαρά. Λάθος. Το λίπος, το λίπος είναι αυτό που με έκανε εμένα εκατομμύρια χρόνια να επιβιώσω. Εάν τυχόν δεν έμπαινε το λίπος στις αποθήκες, εγώ δεν θα μπορούσα σε περιόδους ασυτίας που δεν έβρισκα φαγητό να καταναλώσω το λίπος. Άρα λοιπόν το λίπος έφερε λοιπόν την εξέλιξη του ανθρώπου και έχει γίνει λοιπόν ένας μηχανισμός. Βάζω λίπος, βγάζω λίπος. Βάζω λίπος, βγάζω. Αυτός ο μηχανισμός έχει χαλάσει. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το λίπος, απλώς το βάζουμε. Βάζουμε λίπος, βγάζουμε λίπος. Βάζουμε λίπος, βγάζουμε λίπος. Όταν λοιπόν χαλάσει αυτός ο μηχανισμός και πώς χαλάει αυτός ο μηχανισμός όταν τα λιποκύτταρα έχουν πάρει φωτιά, έχουν φλεγμονή. Παίρνω λοιπόν εγώ, παίρνω λοιπόν εγώ ένα λιποκύτταρο. Αυτό λιποκύτταρο. Αυτό είναι το λιποκύτταρο. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι σημαίνει λιποκύτταρο και τι σημαίνει, και τι σημαίνει λίπος, έχω φέρει ένα αυγό. Έχω αυγό. Να, αυτό. Το αυγό, το αυγό είναι λιποκύτταρο. Αυτό που βλέπετε είναι ένα λιποκύτταρο του ανθρώπου. Σαν το αυγό. Σαν το αυγό. Μέσα στο αυγό τι υπάρχει? Ο κρόκος. Μέσα στο λιποκύτταρο τι υπάρχει? Το λίπος. Επομένως, άλλο λίπος και άλλο λιποκύτταρο. Το λίπος μπαίνει στο λιποκύτταρο. Ο κρόκος είναι μέσα στο αυγό. Ναι, ο κρόκος εδώ μέσα, εδώ μέσα έχει, έχει λίπος, τον κρόκο. Ο κρόκος είναι λίπος. Ο κρόκος είναι λίπος. Αλλά είναι, φυλακισ... είναι μέσα σε μια αποθήκη. Ναι, ε, το αυγό, το αυγό έχει ένα τσόφλι. Ένα τσόφλι. Και μέσα τι έχει, το βουτυράκι, τον, γρόκο, κρόκο. Α, το ίδιο και το λιποκύτταρο. Το λιποκύτταρο τι είναι, ένα τσόφλι. Ένα τσόφλι. Και μέσα ο οργανισμό αποταμιεύει, είναι αποθήκη. Αποθήκη. Άλλο η αποθήκη του λίπους και άλλο το ίδιο το λίπος. Το λίπος είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι το λίπος. Μου δίνει ενέργεια, φτιάχνει ορμόνες, φοβερό είναι το λίπος. Αλλά τι γίνεται. Έχει χαλάσει ο μηχανισμός να βγαίνει. Και από τι το εμποδίζει η φλεγμονή. Όταν λοιπόν το λιποκύτερο, το λιποκύτερο αυτή τη στιγμή φουσκώνει, φουσκώνει, φουσκώνει και ανάλογα με το λίπος μέσα στο λιποκύτταρο, μέσα στο αυγό, ανάλογα το τι λίπος βάλουμε, δημιουργείται αντίδραση, φλεγμονή. Βάζουμε μέσα στο τσόφλι, στο λιποκύτταρο μαργαρίνη. Ε, βάζουμε. Μα η μαργαρίνη δεν την ξέρει ο οργανισμός. Τι φτιάξαμε τα τελευταία 70 χρόνια. Γιατί, γιατί, για να υπερκαταναλώνουμε φτηνά λίπη. Α, oh, μπαίνει λοιπόν μέσα η μαργαρίνη στο αυγουλάκι και το κάνει. Δεν το, δε, δε, δεν το ξέρει. Σου λέει, εκατομμύρια χρόνια μου έβασες μου έβαζε καλό λίπο. Τώρα μου βάζει μαργαρίνη, πάρε μια οξύδωση να έχει. Διότι κυρίε και κύριοι, τα συνθετικά λίπη είναι φτηνά, αλλά δημιουργούν φλεγμονή όταν τα αποταμιεύουμε. Πάμε παρακάτω. Μετά, τι κάναμε, φτιάξαμε λοιπόν λάδια τα οποία έχουν μέσα αραχιδονικό οξύ και μου κάνει φλεγμονή. Όλα λοιπόν Αυτά τα φτηνά, τα φτηνά κακά λύπη, μαργαρίνε, ηλιέλεα, αραβοσιτέλεα, κάνουν φλεγμονή όταν μπαίνουν στο αυγό. Από εκεί ξεκινάνε οι διαταραχέ. Κυρίε και κύριοι, έχω στα χέρια μου εδώ σπουδέ έρευνες. Σπουδέ έρευνες. Η παχυσαρκία έχει γίνει μία πανδημία. Πριν 70 χρόνια, πριν 70 χρόνια, λίγοι άνθρωποι είχαν το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Το πρόβλημα της παχυσαρκίας, κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε από την Αμερική, από την εποχή που η βιομηχανία της Αμερικής άρχισε να φτιάχνει τις μαργαρίνες. 1950. Έχω λοιπόν στο χέρια μου εδώ ότι η επιδημία της παχυσαρκίας Ξεκίνησε στις Ηνωμένε Πολιτείες από το 1950. Από το 1950 λοιπόν οι, οι, γιατροί, οι γιατροί της Αμερικής ανησυχούν διότι βλέπουν τον πληθυσμό να παχαίνει υπερβολικά. Αλλά η έκρηξη, η έκρηξη της παχυσαρκίας στην Αμερική έγινε το 1990. Τώρα λοιπόν είναι μια πανδημία, βλέπουμε πολλές φορές, και κυρίως ε, στο Μεξικό, βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους με 200 κιλά, ναι, ναι, έχει γίνει μια πανδημία, πανδημία. Και λένε ρε παιδί μου, πού οφείλεται αυτό, πού οφείλεται αυτό. Προσέξτε, προσέξτε, χώρες, αγροτικές χώρες, αντιμετωπίζουν τώρα πρόβλημα, πρόβλημα παχυσαρκίας, ενώ ήταν αγροτικοί. Παίρνουμε λοιπόν παράδειγμα τη Σουηδία. Εγώ έχω νύφη από τη Σουηδία και, και η, η νύφη μου είναι γκομενάρα, όταν λέμε γκομενάρα, γκομενάρα, η συμπεθέρα είναι γιουβαρλάκι. Ναι, γιουβαρλάκι. Γιατί, Αν η, η... Άρχισε λοιπόν να αναπτύσσεται η παχυσαρκία στη Σουηδία το 1990. Το 1990 λοιπόν αρχίσανε να ανησυχούν οι Σουηδοί γιατί παχαίνουν τα παιδιά, γιατί παχαίνουν οι κυρίες, γιατί παχαίνουν οι άντρες. Παχαίνουνε. Παχαίνουν. Γιατί. Διότι από αγροτικός πληθυσμός έγινε και αυτός αμερικάνικος. Ω, τυποποιημένα φαγητό. Ο σιγά τώρα η συμπεθέρα η Σουηδέζα να μην καθίσει να μαγειρέψει. Πηγαίνει λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και τι παίρνει, τι παίρνει, τι παίρνει, τι παίρνει. Τι παίρνει. Ε, τι ματζίδικα, ε, τι ματζίδικα. Εκεί ξεκίνησε και η παχυσαρκία. Βγάνε λοιπόν ένα συμπέρασμα και σου λένε ρε, πού οφείλεται η παχυσαρκία, πού οφείλεται η παχυσαρκία. Τότε λοιπόν μαζευτήκανε λοιπόν ε, ερευνητέ του κιτάρου, ερευνητέ του μωρίου, Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν σπουδαίοι ερευνητέ στο Πανεπιστήμιο της Καρολίνσκα στην Σουηδία υπάρχει ένα πολύ ονομαστό πανεπιστήμιο και ένα, και ένα νοσοκομείο που λέγεται Καρολίνσκα. Αυτά και τα δύο είναι υψηλού, υψηλού, υψηλωτά του επίπεδου, υψηλωτά του. Όλοι οι γιατροί ξέρουν τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία Καρολίνσκα, όλοι. Μαζευτήκαν εκεί λοιπόν οι κυταρολόγοι, οι μοριακοί βιολόγοι και αρχίσαν λοιπόν και σπουδάζανε, σπουδάζανε το κύτταρο. Για να δούμε τι κάνουμε το κύτταρο, τι κάνει το κύτταρο. Εγώ λοιπόν πριν ε, 25 χρόνια προσπαθούσα να βοηθήσω τους ανθρώπους αφαιρώντας τα λιποκύτταρα. Νόμιζα ότι αν αφαιρέσω τα λιποκύτταρα των ανθρώπων, τους βοηθάω από την παχυσαρκία διότι πιστεύαμε, πιστεύαμε ότι τα λιποκύτταρα δεν αναγεννιόνται. Τώρα λοιπόν ανακάλυψε το Πανεπιστήμιο ότι τα κύτταρα αναγεννιόνται. Ένα πεθαίνει, ένα γίνεται. Ένα πεθαίνει, ένα γίνεται. Άρα λοιπόν τα λιποκύτταρα δεν πεθαίνουν ποτέ. Ποτέ. Αναγεννιόνται, ξαναγίνονται. Μπορεί να πεθάνει ένα, αλλά στη θέση του γίνεται ένα άλλο. Άρα λοιπόν, Ό,τι λιποκύτταρα είχε στα 20 θα τα έχει εφόρου ζωή. Εάν τυχόν δεν προσέχουμε τα παιδιά μα να μην μπλακώνουν πολλέ σοκολάτε, αναψυχτικά, παγωτά, πίτσες υπερβολικά και αναγκαστεί ο οργανισμό που βρίσκονται στην ανάπτυξη να αναπτύξει πολύ το λιπόδιστο και κάνει τη λεγόμενη υπερπλαστική παχυσαρκία, τότε τα λιποκύτταρα αυτά θα τα έχει εφόρου ζωής. Ναι, ναι. Τα κύτταρα αυτά θα τα έχει εφόρου ζωής. Ναι, ναι. Τα κύτταρα, πάνω σχάρι, εγώ έχω υπερπλαστική παχυσαρκία. Διότι μικρός έτρωγα 32 κρέμες για πρωινό. Για πρωινό. Πέντε έξι φρατζόλε στα διαλύματα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, με τον πατέρα μου πλακώναμε μου ένα αρνί με, με, ρύζι και ρίχναμε και πέντε κιλά γιαούρτι. Χαιρόταν ο πατέρα μου να, 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 να τρώω. Χαιρό. Οπότε λοιπόν έχω δημιουργήσει υπερπλαστική παχυσαρκία. Τα λιποκύτταρά μου είναι εκατομμύρια. Αυτά τι ζητάνε, να φυσκώσουνε. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, εάν μικρός δεν, αν η μάνα σου μάλλον δεν σε προσέξει να σου τσακίσει τα χέρια, να μην απλώνεις γλυκά, παγωτά, υπερβολικά λέμε, έτσι. Τότε λοιπόν δημιουργείς τη λεγόμενη υπερπλαστική παχυσαρκία και σε κυνηγάει εφόρου ζωής. Και ποιο είναι, το, ποιο είναι, γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν μπορεί να δυνατήσεις. Όποιος λοιπόν στα νιάτα του έχει αναπτύξει πολλά λιποκύτταρα, δεν πρόκειται λοιπόν να δυνατήσει στον αιώνα τον άπαντο, αμήν. Το ξαναπώ. Όποιος λοιπόν, όποιος λοιπόν. Γιατί πηγαίνω λοιπόν στην έκτη σελίδα της, ε, της εργασίας αυτής, ο αριθμός των λιποκυτάρων, ο αριθμός των λιποκυτάρων, ενός ατόμου, εδώ, ο αριθμός των λιποκυτάρων ενός ατόμου έχει καθοριστεί από την ηλικία των 20 χρονών. Των 20 χρονών. Ε, και όταν ο παχύσαρκος χάσει και υπερβολικό βάρος, δεν, δεν ελαττώνεται ο αριθμός των λιποκυτάρων. Συρρυκνώνονται Μικραίνουν σε όγκο, αλλά δεν εξαφανίζονται. Μικραίν, συρρυκνώνονται, μικραίνουν σε όγκο, αλλά αμέσω φουσκώνουν. Όλα λοιπόν τα λιποκύτταρα είναι σαν τι τράπεζε. Ζητάνε να φουσκώσουν. Και μπορεί να φουσκώσουν μέχρι και 7 φορέ. Και 7 φορέ. Όλα λοιπόν αυτά τα παρατηρήσανε στο Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα με ραδιενεργό άνθρακα 14. Εάν θέλουμε να παρατηρήσουμε την ηλικία κάθε κυτάρου, μπορούμε λοιπόν να δούμε πώς εκπέμπει ο ραδιενεργός άνθρακας 14. Με αυτό το ραδιενεργό άνθρακα 14 βλέπουν οι αρχαιολόγοι τι ηλικία έχει ένα, ένα δέντρο που βρήκανε. Τι ηλικία έχουν τα αρχαία. Έτσι. Άρα λοιπόν ξέρουμε λοιπόν, να καθορίσουμε την ηλικία κάθε κυτάρου. Και αρχίζει λοιπόν το Πανεπιστήμιο Καρολίσκα να εξετάζει, να εξετάζει ανθρώπους από το 1920 μέχρι τώρα. Και είδανε, και είδανε ότι δυστυχώς, 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 ο άνθρωπος όταν αποκτήσει πολλά λιποκύτταρα, αυτό λοιπόν τον, ε, τον, ε, τον, ε, τον, 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 ακολουθεί εφόρου της ζωής, διότι πηγαίνει εναντίον της φύσης. Όποιος λοιπόν, όποιος λοιπόν προσπαθεί να δυνατήσει, πηγαίνει εναντίον της φύσης. Εναντίον της φύσης. Η φύση θέλει ο άνθρωπος να παχαίνει. Ναι, ναι. Η φύση θέλει ο άνθρωπος να παχαίνει. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέει το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα. Όσοι παχύσαρκοι προσπαθούν να χάσουν το βάρος, πηγαίνουν σε μία μάχη εναντίον της φύσης. Με λίγα λόγια, μεγάλα λόγια, θέλει μεγάλη προσπάθεια, όχι να χάσουμε βάρος, πάρα πολλές φορές το έχουμε χάσει το βάρος, αλλά για να το διατηρήσουμε. Γιατί, γιατί, διότι έχουμε αναπτύξει πολλά λιποκύτταρα. Παίρνω εγώ παράδειγμα τον εαυτό μου. Εγώ λοιπόν από μικρός έτρωγα πολύ. Και οι γονεί μου χαιρόντουσαν. Ναι, σου λέει, παλιά, όταν ένας άνθρωπος έτρωγε πολύ, σου λέει, κοίταξε, είμαι, είμαι ευδέμων γιατί οι φτωχοί δεν τρώγανε πολύ. Όταν, λοιπόν, μπορούσε ένας γονιός να ταΐσει πολύ το παιδί του, χαιρότανε, τον το μπούκωνε. Και αν δεν έτρωγε, τον μπούκωνε. Εμένα δεν με μπούκωνανε, αλλά πλακωνόμουνα. Οπότε έκανα πολλά λιποκύτταρα. Επειδή, όμως επειδή όμως όταν διάβαζα ήθελα μία τούρτα, άρα λοιπόν ε, κάθε χειμώνα έπαιρνα 10 κιλά, 10 κιλά είχα το καλοκαίρι, γιατί έκανα και εγκομενήρεν. Ε, 10 κιλά έπαιρνα, 10 κιλά έχανα. 10... Αυτό λοιπόν το πράγμα γινόταν και λέγεται, και λέγεται γιο -γιο, γιο, -γιο, Αυτό το πράγμα όμως έμαθα τώρα ότι δεν πρόκειται, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Μη σας πει κανένα ότι έχει μία μέθοδο η οποία θα σας κάνει να τρώτε και να μην παχαίνετε, είναι μεγάλος ψεύτης. Λένε λοιπόν το Ερευνικό Κέντρο ότι όποιος τρώει πολύ και όποιος περπατάει λίγο, παχαίνει. Αυτό είναι λογικό και το ξέραμε. Λέει το Πανεπιστήμιο. Λέει το Πανεπιστήμιο. Όποιος τρώει πολύ και περπατάει λίγο, παχαίνει. Γιατί πολλοί λένε, α, αυτό το πάχος είναι αρρώστια, είναι κληρονομικό. Κουραφέξ, αλλά τούμπανο. Είδανε λοιπόν τώρα οι ερευνητέ ότι, ότι δεν, έχει, δεν έχει απόλυτη σχέση η κληρονομικότητα με την παχυσαρκία. Έχει μερική σχέση, αλλά όχι απόλυτη. Μπορεί ένας που έχει προδιάθεση, που έχει προδιάθεση στην παχυσαρκία να μην πλακωθεί και να μην παχύνει. Παραδείγματο χάρη, εγώ είμαι, έχω προδιάθεση στο διαβίτη. Εάν πάω, στις, αν πάω εγώ στην Ιαπωνία, δεν θα παχύνω. Γιατί θα τρώω σούσι. Εάν πάω όμω στην Αμερική, θα παχύνω. Έχω προδιάθεση, αλλά παίζει το περιβάλλον. Άλλο το Ιαπωνέζικο φαγητό, άλλο το Αμερικάνικο. Θέλω να σας πω με λίγα λόγια ότι Έχουμε μπει στο δυτικό τρόπο ζωής. Και επειδή δεν μπορεί να ξεφύγουμε από αυτό, ποιος μπορεί να κάθεται να μαγειρεύει. Μόνο η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου λοιπόν ξυπνάει το πρωί και αρχίζει λοιπόν πηγαίνει στους κήπους, παίρνει λοιπόν τα χόρτα, τα κάνει χορτόπιτες... Στο... Και ποια γυναίκα λοιπόν μπορεί να ασχοληθεί. Σήμερα οι γυναίκες δουλεύουν, δεν έχουν χρόνο, έχουν λοιπόν την επιτήρηση των παιδιών, τα νοικοκυρία και τέτοια και τι τρώνε. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ και τι κάνουνε. Έτοιμε πίτε, έτοιμα φαγητά, έτοιμα έτοιμα. Όλα τα σούπερ μάρκετ κάνουν έτοιμα. Αυτά όμω τα έτοιμα φαγητά δεν είναι από τα εκλεκτότερα υλικά. Έχουν κακά λύπη, πολλέ ζάχαρε και αλεύρια. Αυτά λοιπόν είναι η βασική αιτία, η σαβουροφαγία που ξεκίνησε το 50 στην Αμερική, ξεκίνησε το 90 στη Σουηδία ναι, ναι, και έχει καταλάβει και μας. Είναι ο λεγόμενος δυτικός τρόπος ζωής. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτό τον δρόμο έρχεται ένας φικιόρης και σας αλλάζει τα λάδια. Διότι, διότι δεν μπορείτε να ξεφύγετε εσείς να, από τον δυτικό τρόπο ζωής. Αλλά μπορείτε όμως να αλλάξετε τα λάδια. Να μην χρησιμοποιείτε ηλιέλαιο, να μην χρησιμοποιείτε αραβοσιτέλαιο, αλλά ελαιόλαδο, ελαιόλαδο, ελαιόλαδο. Πατάτες, τηγανιτές, ελαιόλαδο. Και φτεράκια ελαιόλαδο. Ε, μαρίδα, ελαιόλαδο. Σίγουρα και τα τηγανιτά είναι καλά. Αλλά προκειμένου όμω να έχεις κακά ακόρεστα, τα ακόρεστα τα κόρεστα έχουν πολύ οξυγόνο. Ενώ το λάδι είναι μόνο ακόρεστο. Το λάδι παίρνει ένα οξυγόνο. Τα ηχθιέλαια και τα λέγονται πολυακόρεστα. Πολλά οξυγόνα. Άρα λοιπόν κάνω μεγαλύτερη ζημιά, μεγαλύτερη φλεγμονή. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, θέλω, θέλω να είμαι πρακτικό, όχι θεωρητικό. Κάθε μέρα φέρω διεθνεί, αλλά πάω λοιπόν όμω στο συμπέρασμα. Στο συμπέρασμα. Όταν, λοιπόν, όταν, λοιπόν, όταν λοιπόν μέσα στο αυγό, όταν μέσα στο λιποκύτταρο, όταν μέσα στο αυγό του βάλω καλά λίπη, δεν κάνει φλεγμονή. Όταν μέσα στο αυγό, όταν μέσα στο λιποκύτταρο δεν μπουνε, δεν μπουνε τοξικά λύπη όπως είναι οι μαργαρίνες, όπως είναι, όπως είναι τα ηλιέλαια, όπως είναι τα αραβοσιτέλαια. Αν δεν μπουν τέτοια λύπη, δεν θα ερεθίσουν το λιποκύτταρο, δεν θα κάνει φλεγμονή, δεν θα δημιουργήσει τις λεγόμενες μεταβολικές διαταραχές. Κυρίες και κύριοι, όταν μπει κακό λίπος μέσα, τότε λοιπόν ξεκινάνε τα τούμπανα. Τα... Πω, πω. Κυρίες και κύριοι, τι είναι τα τούμπανα. Τα τούμπανα λοιπόν είναι οι ήχοι που φωνάζουνε. Ζάχαρο, τούμπανο είναι. Τριγλικερίδια, ήχη από το τούμπανο είναι. Ναι, ναι, ε, ε, χολιστερίνη, ήχοι από τα τούμπανα είναι. Όταν κυρία μου δεν ακούς τα τούμπανα και κύριε τα τούμπανα, τότε λοιπόν σε παίρνει και σε σηκώνει και λέγεται αυτό μεταβολικό σύνδρομο. Κυρίε και κύριοι, η εκπομπή αλλάζει τα λάδια. Όποιος αλλάξει τα λάδια βελτιώνει την μεταβολική υγεία. Η μεταβολική υγεία είναι στα λάδια μας. Ελαιόλαδο και πεντάστερα ηχθιέλαια. Κυρίες και κύριοι, το συμπέρασμα, το συμπέρασμα. Διότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ούτε από τα τιματζίδικα, ούτε από τίποτε. Αλλά τουλάχιστον να διατηρήσουμε τα κιλά αυτά που έχουμε. Όλοι θέλουμε να γίνουμε φοβεροί, λεπτοί και τελείω, αλλά το σπουδαιότερο να μην υπερπαχύνουμε. Κυρίε και κύριοι, διατηρήστε τα κιλά σα, μην πιέζετε τον οργανισμό σα να τα χάσει. Δεν θα τα χάσετε πολλέ, ποτέ εκεί που θέλετε, ποτέ. Τουλάχιστον να μην μπείτε στι μεταβολικέ διαταραχέ. Να είμαστε λίγο χοντρούλιδε, αλλά χωρί μεταβολικέ διαταραχέ. Η παχυσαρκία δεν πηγαίνει με τι μεταβολικέ διαταραχέ. Υπάρχουν παχυσαρκοί που δεν έχουν ούτε ζάχαρο, ούτε χολυστερή, ούτε τριγλικερίδια. Δεν έχουν μεταβολική υγεία. Αυτό θέλω να σα πω. Χοντρούλιδε, χοντρούλιδε. Χωρί όμω διαταραχέ του μεταβολισμού. Αλλάξτε τα λάδια σα, παιδιά. Θα σα τα αλλάξω. Η παχυσαρκία απασχολεί όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Όσο αναπτύσσεται ο κόσμος, τότε λοιπόν σαβουροτρώει. Ξεκίνησε λοιπόν η Παχυσαρκία από την Αμε Αμερική, από το 1950, με τις μαργαρίνες και τα, και τα διάφορα ε, άλευρα, καλαμποκέλαια και τέτοια, και σιγά σιγά μεταπίδησε στην Ευρώπη. Ό,τι γίνεται στην Αμερική, Καπνίζουν στην Αμερική, καπνίζει και η Ευρώπη. Προσπαθούν να κόψουν το τσιγάρο στην Αμερική, προσπαθεί και η Ευρώπη. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν το πρότυπό μα είναι η Αμερική. Η Αμερική λοιπόν βουλεύει πολύ, βουλεύει πολύ και, και η, η Ευρώπη. Όταν λοιπόν δουλεύει πολύ, τι κάνει, και μάλιστα δουλεύει και η μάνα και ο άντρα. Τι κάνει, τι Έχει σε δευτερεύουσα μοίρα το φαγητό σου. Τότε λοιπόν έρχεται η βιομηχανία και σου φτιάχνει σαβουροφαγία, η οποία το βάζει μέσα σε πάρα πολύ ωραίε φωτογραφίε. Εσύ λοιπόν με το μάτι το βλέπει εκεί, σου κάνει κλικ στο μάτι και παίρνει. Τι παίρνει, Τι παίρνει. Μαργαρίνε, ναι, ναι, καλαμποκέλαιο, ναι, ναι, αλεύρι, πάντα ζάχαρη. Συν τα λεγόμενα συντηρητικά και τέτοια και μυρωδικά και τέτοια. Τα τρως αυτά. Εδώ λοιπόν στη γλώσσα είναι οι γνωστοί σα γευστικοί κάλικε. Oh! Και πάει λοιπόν και τι κάνει, τι κάνει, του αλωτριώνει. Του αφενό μεν του διωγγώνει και αφετέρου λοιπόν στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο. οι ιδονή. Οι Όλε λοιπόν αυτέ οι, οι τροφέ που είναι ετοιματζίδικε σε φτιάχνουν αυτό λέγεται εθισμός, εθισμός. Οπότε δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Για να ξεφύγεις θέλει γνώση και θέλεις. Γνώση και θέλεις. Και γνώση και θέλεις. Και θέλεις και γνώση. Και γνώση και θέλεις. Παίρνω παράδειγμα τον χειρότερο άνθρωπο που δεν έχω δει. Τον Ανδρέα το Φικιόλη. Παιδιά δεν υπάρχει άνθρωπο. Έχω κάνει 32 αρεβόνε, 4-5 πατριέ. Παιδιά, με διώχναν οι γυναίκες, διότι ήμουν ακατάστατος. Ε, με περίμενε η καημένη η Αντέλα, τότε στο Κολονάκι δούλευα μέχρι τις 11 και μέναμε στο Καλαμάκι ε, και πέρναγα από τους καλογύρους και έτρωγα και 4-5 γυριστά ε, σουβλάκια ε, με πίτα με, με γύρο μέσα. Ε. Ήμουν τρομερός, αλλά η καημένη γυναίκα μου πάντα με συγχωρεί. Αντελίτσα μου, μωρό μου. Αλλά τι γίνεται όμως. Τότε λοιπόν ξεκινήσανε τα ζάχαρα, ξεκινήκαν οι λοιπόν, λιποδιδιθήσεις στο σηκώτη, ξεκινήσαν τα τριλικερίδια, ξεκινήσανε. Τότε λοιπόν έβαλα μυαλό, ξαναπαντρεύουμε την Αντέλα, πηγαίνω λοιπόν και βρίσκω μια άγονη περιοχή στι, στο Λάβριο και άρχισα λοιπόν να την κάνω γόνιμη. Oh. Και άρχισα λοιπόν να τρώω από εκεί, να παίρνω τα ψάρια, να περπατάω, να κάνω ποδήλατα, αν κάνω. Και έτσι λοιπόν άλλαξα τρόπο ζωής και διατροφής. Αυτό όμως όταν συνταξιοδοτήθηκα περισσότερο. Πρέπει να έχεις χρόνο για να το κάνεις. Όποιος λοιπόν βλέπει την εκπομπή του Φικιόρη με γνώσεις και έχει και θέληση, σίγουρα θα βελτιωθεί η λεγόμενη μεταβολική υγεία. Αυτό που λέμε μεταβολικό σύνδρομο είναι όταν χαλάει η μεταβολική υγεία και αρχίζει λοιπόν να χτυπάει καμπανάκι. Ε, είσαι έτοιμος να ρίξεις λίγο τυμπανισμό. Χτυπάνε λοιπόν τα τούμπανα. Κυρίε και κύριοι, τα τύμπανα είναι ζάχαρα, τριγλυκερίδια, χολυστερίνια. Και αρχίζουμε λοιπόν να λέμε πώ θα πέσουν. Για να πέσουν αυτά, πηγαίνουμε σε δύο λάδια. Το ένα το λάδι το έχει όλη η Ελλάδα, παιδιά, μέχρι χθε το τι βροχή έριχνε, και μετά ήλιο. ήλιο και βροχή. Φτιάχνει κάτι λάδια, κάτι κυπευτικά, δεν περιγράφεται. Είμαστε προνομιούχοι, προνομιούχοι. Κυρίες και κύριοι, πλακωθείτε στο ελαιόλαδο. Λίγο ελαιόλαδο, ε, πολύ ελαιόλαδο, λίγη φέτα. Ό,τι κάνει η κριτική. Πολύ ελαιόλαδο, λίγη φέτα. Η φέτα είναι καλή, διότι παίρνω βιταμίνη α, δ, ε, κ. Είναι καλή. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν όμως παίρνω πάρα πολλά γαλακτοκομικά, παίρνω πάρα πολλά δύο που ερεθίζουν τα κύτταρα, τα λιποκύτταρα. Το ένα λέγεται παλμητικό που φτιάχνουν τα σαπούνια και το άλλο λέγεται στεατικό που φτιάχνουν τα άσπρα τα κεράκια. Όταν λοιπόν αυτά είναι σε μεγάλη ποσότητα πηγαίνουν μέσα στο αυγό μέσα στο αυγό το γνωστό σα λιποκύτταρο. Ε, όταν λέμε λιποκύτταρο και αυγό, το ίδιο πράγμα είναι. Μπαίνουν μέσα στο αυγό, μπαίνουν μέσα στο λιποκύτταρο, το παλμητικό και το στεατικό, τα ερεθίζουν, κάνουν φλεγμονίτσα, κάνουν φλεγμονάρα και τότε λοιπόν αρχίζουνε, αρχίζουνε λοιπόν. Τι, τι είναι, να έχουμε αντίσταση στην ισουλήνη. Και όταν λοιπόν ξεκινήσει να ανεβαίνει η Ινσουλίνη, ανεβαίνει και το ζάχαρο, ανεβαίνουν και τα λίπη, ανεβαίνουν και τα χολυστερίνια. Όλα ξεκινάνε. Τι λίπη αποταμιεύουμε. Έρχεται λοιπόν ο Φικιώρης την τελευταία εβδομάδα και στην κυριολεξία, στην κυριολεξία σας αλλάζει τα λάδια. Αλλάζει τα λάδια. Βελτιώνεται η μεταβολική υγεία. Τρώσει ελαιόλαδο και ηχθιέλαια αλλάζει, βελτιώνεται η μεταβολική. Δεν το κάνει αυτό. <coughs> Τότε λοιπόν ε, ε, δεν θα σε αφήσει το εθνικό σύστημα υγεία. Έρχεται λοιπόν τώρα η Καρολίνσκα, το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα και σου λέει ρε φίλε, άκουσε να σου πω κάτι. Όλα προέρχονται αγόρι μου από τι, από τι, από τι, από τι. Από την σαβουροδιατροφή η οποία φτιάχνεται με κακά βούτυρα που λέγονται τρανς, που λέγονται μαργαρίνες, κακά. Οπότε λοιπόν, τι γίνεται. Ή θα κάθασε και θα μαγειρεύεις μέσα, ή θα αλλάξεις τα λάδια σου. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο μοναδικός γιατρός που σας αλλάζω στην κυριολεξία τα λάδια σας. Αλλάξτε κυρία μου τα λάδια σας. Αλλάξτε τα λάδια σας. Όταν αλλάξει τα λάδια, καλά λάδια παίρνει, καλά λάδια αποταμιεύεις το αυγό. Καλά λάδια παίρνει, καλά λάδια στο... αποταμιεύει στο αυγό. Τα καλά λάδια είναι το ελαιόλαδο και το καλό βουτυράκι. Αυτό όμως που βοηθάει να μην φλεγμένεται το αυγό λέγονται ακόρεστα ωμέγα 3. Τα πολυακόρεστα ωμέγα 3 βγαίνουν από τα ψάρια. Επειδή όμως δεν μπορούμε να φάμε τρία κιλά Σούσι, σαρδέλα και ρωτάω ποιος Έλληνας τρώει, τρώει κάθε μέρα σούσι, σαρδέλα, σκουμπρί, ρέγγα, ε, ε, τόνο. Ποιος τρώει. Ιαπωνέζοι. Αν τώρα γίνεται Ιαπωνέζοι μια χαρά. Αλλά εάν δεν είστε Ιαπωνέζοι και θέλετε λοιπόν τις σαρδέλες να είναι ψητές, ε, θέλετε λοιπόν να είναι τηγανιτά. Τότε λοιπόν καταστρέφονται τα πολυακόρεστα ω3 και τι παίρνετε οξυδωμένα. Έρχεται λοιπόν ο Φικιώρης και σας αλλάζει, σας αλλάζει τα πολυακόρεστα. Σας τα κάνει η χθιέλαια. Τα βάζει μέσα σε μια κάψουλα, τα βάζει μια κάψουλα και τα προστατεύει. Και τα προστατεύει γιατί. Διότι τα ωμέγα, τα ωμέγα είναι πολυακόρεστα. Τι σημαίνει πολυακόρεστα τα, λα, λύπη χωρίζονται σε και κορεσμένα και ακόρεστα. Και κορεσμένα και ακόρεστα. Τα κεκορεσμένα κορεσμένα όπως είναι το βούτυρο δεν οξυδώνονται. Ναι, δεν κάνουν, δεν δεν κάνουν ζημιά όταν τηγανίσετε βούτυρο με αυγό. Παίρνουμε λοιπόν βούτυρο, βούτυρο από το βλάχο και ρίχνουμε και ένα αυγό. Δεν κάνει ζημιά γιατί δεν οξυδώνεται. Αυτό που οξυδώνεται είναι, είναι τα φυτικά λάδια. Το λιγότερο που οξυδώνεται είναι αυτό που λέγεται μονο, μονοακόρεστο, το ελαιόλαδο. Το, ελεό, το ελαιόλαδο δεν είναι πολυακόρεστο, είναι μόνο ακόρεστο. Το ελαιόλαδο δεν είναι πολυακόρεστο, είναι μόνο ακόρεστο. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν, όταν τηγανίζουμε με ελαιόλαδο, επειδή είναι μόνο ακόρεστο, θα πάρει μόνο ένα οξυγόνο επειδή είναι μόνο ακόρεστο θα πάρει ένα οξυγόνο. Άρα λοιπόν όταν το ξαναχύσω το ξαναχύσω δεν κάνω μεγάλη ζημιά. Εάν όμως τηγανίσω ε, τα κεφτεδάκια με πολύ ακόρεστα θα πάρω πολλά οξυγόνα πολλά οξυγόνα και τι θα γίνει; τι θα, γίνει θα γίνει ένας τραγανιστός κεφτές μία τραγανιστή πατάτα ε, όλες οι ταβέρνε ε, τηγανίζουνε σε ηλιέλαιο, σε φριτέζα για να είναι η πατάτα τρι, τραγανιστή. Είναι τραγανιστή η πατάτα, σίγουρα λοιπόν είναι πιο εύγευστη, αλλά κάνει και μεγάλη ζημιά. Έρχεται λοιπόν ο Ανδρέας Σοφικιώρης και επί μία εβδομάδα σε ταράζει. Όταν λέμε σε ταράζει, σου αλλάζει τα λάδια. Και εδώ σου και λάδια, και, κυρία μου, όταν αλλάξει τα λάδια ελαιόλαδο μπόλικο, λίγο βουτυράκι και σε κάθε γεύμα σου να τα επλουτίζεις με ηχθιέλεα και κυρίως με πεντάστερα να είναι προφυλαγμένα, να πηγαίνουν να παίρνουν πέντε αστέρια από το Ινστιτούτο Ιντερνάς Φις Oil Standard στον Καναδά και τότε λοιπόν, τότε λοιπόν μειώνεται, συμβάλλουμε στην καλύτερη μεταβολική υγεία, η οποία τι λέει, μειώνεται το, τα συμπτώματα που είναι το ζαχαράκι, μειώνεται τα τριγλυκερίδια, μειώνεται η χολυστερίνη, διότι η, η διαταραχή της μεταβολικής υγείας λέγεται επιστημονικά μεταβολικό σύνδρομο. Τελειώνοντας τώρα, γιατί θα μπω στις ερωτήσεις σας. Μου έχετε δώσει ερωτήσεις και θέλω εγώ να σας απαντήσω. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω. Άλλο, άλλο λίπος και άλλο λιποκύτταρο. Και σας έχω φέρει ένα αυγό. Ένα αυγό. Το αυγό λοιπόν κυρίες και κύριοι είναι αντιπροστατευτικό αυτό που λέμε λιπόδης ιστός. Ο λιπόδης ιστός είναι κύτταρα που περιέχουν μέσα λίπος. Το αυγό έχει τσόφλι και κρόκο. Τσόφλι και κόκο. Όταν λοιπόν αυτό αυτό, αυτό. Το σπάσω τώρα, θα βγει εύκολα ο κρόκος. Άμα το βράσω... Παιδιά, προσέξτε. Όλα εξαρτώνται από τις φλεγμονές. Φλεγμονή και βράσιμο είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λοιπόν τα μεγάλα σας λιποκύτταρα που έχουν φουσκώσει, τα μεγάλα σας λιποκύτταρα βρεθούν σε φλεγμονή, είναι σαν να βράζουν το λιποκύτταρο. Ναι, ναι, όταν λοιπόν η φλεγμονή βράσει το λιποκύτταρο, δεν μπορεί να βγάλει το περιεχόμενο αφού είναι βρασμένο. Θα σας πω τώρα κάτι. Παίρνουμε το αυγό. Άμα σπάσω το αυγό, θα βγει ο κρόκος. Θα βγει. Άμα το βράσω, πάω λοιπόν και το βράζω. <laughs> Τότε λοιπόν η φλεγμονή, η οξύδωση, η φλεγμονή, η φλεγμονή, τι το κάνει, τι το κάνει, τι το κάνει, σκληρό. Και δεν βγαίνει, πρέπει να το σπάσω τελείως για να τον πάρω τον κρόκο. Έτσι δεν είναι. Α, και ο κρόκος λοιπόν έχει αλλοιωθεί. Α, κυρίες και κύριοι, ό,τι κρόκο βάλεις στα λιποκύτταρα, ε, τέτοια μεταβολική διαταραχή θα έχεις. Κύριε μου, πόσο πιο απλά να σας το πω. Σας έχω λοιπόν φτιάξει λοιπόν τα λιποκύτταρα σε αυγό. Σας έχω διαβάσει τι ήταν οι έρευνες στην Καρολίνσκα. Παιδιά, μαζευτήκανε, η μία καθηγήτρια ήρθε από την Αυστραλία. Ναι, μία καθηγήτρια από την Αυστραλία που ασχολείται με την κυταρική έρευνα και τη μοριακή έρευνα πήγε στο Καρολίσκα. Ενώθηκε με τρει-τέσσερι άλλου καθηγητά και προσπαθούσαν να βρούνε του μηχανισμού που εύκολα μπαίνουμε σε διαταραχέ του μεταβολισμού, σε μεταβολική διαταραχή. Και έτσι λοιπόν αποφανθήκανε ότι από τότε που ξεκίνησε, ξεκίνησε η τυποποιημένη διατροφή η οποία λόγω τρόπου ζωής εργασίας δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε, να κάνουμε ένα αργό μαγείρεμα και το κάνουμε γρήγορο συν η γρήγορη γεωργία η οποία τι κάνει μου κάνει ντομάτες όλο το χειμώνα. Ναι, ναι. Πάσο μανάβικο, και ενώ πρέπει να φας ντομάτα Ιούλιο και Αύγουστο, γιατί τότε στρώγαμε, τώρα τρώς όλο το χρόνο. Αυτή λοιπόν η ντομάτα δεν έχει θρεπτικά στοιχεία. Δεν έχει θρεπτικά στοιχεία. Οι τροφές λοιπόν υπολείπονται σε θρεπτικά στοιχεία και τι έχουμε, πολλές θερμίδες. Θερμίδες κενές που παχαίνουν. Άρα λοιπόν παίρνει ένα ωραίο, ένα ωραίο πράγμα, παίρνει ρε παιδί μου ένα, 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 ένα τσουρέκι. Ένα τσουρέκι. Τον βλέπει τι ωραίο που είναι και καλό. Αυτό είναι η παγίδα. Έχει ωραία εμφάνιση, αλλά τι γίνεται, δεν έχει θρεπτικά στοιχεία. Ενώ λοιπόν, αν φά εσύ ένα, ένα ψωμί που είναι έτσι ε, 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 πεπιεσμένο, βαρύ και τέτοιο και δεν μπορεί να το μασίσει, αυτό είναι καλό. Όταν λοιπόν φουσκώνει, φουσκώνει φου... τα αρτοσκευάσματα, τι τα κάνει, τι τα κάνει, ντόνατ, νεαφρά τα ψωμιά, ετόστ, όλα αυτά λοιπόν είναι ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει για τη λεγόμενη μεταβολική διαταραχή. Χάνει την υγεία σου με λίγα λόγια. Και τότε λοιπόν αυτά μετατρέπονται όλα, ό,τι φάς από αυτές τις σαβούρες, μετατρέπονται σε κακά λύπη, Έρχονται λοιπόν τα κακά λίπη, μπαίνουν μέσα στο αυγό, στο αυγό, ερεθίζουν το αυγό και γίνεται το αυγό βραστό. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν στο λιποκύτταρο ξεκινήσει η φλεγμονή, τι είναι η φλεγμονή, φωτιά, 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 εγκλωβίζεται το λίπος και τότε λοιπόν δεν αντιμετωπίζεις τις λεγόμενες μεταβολικές διαταραχές. Ζάχαρα χολυστερίνια τριγλυκερίδια με τίποτε, 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 τίποτε. Όταν λέμε τίποτε, τίποτε. Όταν λέμε τίποτε, τίποτε. Διότι ξεκίνησε αυτό που λέμε αντίσταση στην ινσουλίνη. Όταν το αυγό, όταν το αυγό, όταν το αυγό, ε, βραστεί, βραστεί, έχει αλλάξει τη συμπεριφορά του. Και έρχεται λοιπόν η ορμόνη Ινσουλίνη να μπει μέσα και δεν μπαίνει αφού είναι βραστό, δεν μπαίνει. Πάει να μπει η ινσουλίνη. Και τότε λοιπόν ξεκινάει αυτό που λέμε διαβήτης τύπου 2. Ο διαβήτη τύπου 2 από πού ξεκινάει, Από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντίσταση στην ινσουλίνη, αντίσταση στην ινσουλίνη. Αντί... Οπότε προσπαθεί το πάγκρεα και κάνει περισσότερη ινσουλίνη. Περισσότερη ινσουλίνη, περισσότερη ινσουλίνη. Όσο περισσότερη ινσουλίνη, τόσο πιο εύκολα παχαίνει, τόσο πιο εύκολα μετατρέπονται τα ζάχαρα σε λίπη η ινσουλίνη. Πηγαίνετε να εξετάσετε το πρωί την ισουλίνη. Εάν τη βρείτε τρία, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Ναι, ναι, έτσι. Η, η, η ισουλίνη, ενώ πρέπει να είναι τρία μέσα στο αίμα νηστικός, είναι 33, 43, 53, έχω δει και 63. Άρα, λοιπόν, όλοι μας έχουμε μικρή ή μεγάλη αντίσταση Ισουλίνη. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι διαταραχές. Όλες. Όλες οι διαταραχές. Ε, και λέει ο άλλος, λέει ζάχαρο. Αντίσταση στην ισουλίνη. Σου λέει ο άλλος τριγλικερίδια. Αντίσταση στην ισουλίνη. Ο άλλος σου λέει χολυστερίνη. Αντίσταση στην ισουλίνη. Κύρια μου, κύρια μου. Πλακώνει τα γλυκά. Ε, τώρα μην μου πείτε τώρα ότι οι γυναίκες δεν τρώνε γλυκά. Μην τρελαθούμε, μην τρελαθούμε πλακώνουν τα γλυκά. Όταν τρώμε γλυκά, τι τρώμε, Ινσουλίνη. Κυρία μου, μην τρώσει Ινσουλίνη. Μην τρω... τρώς Ινσουλίνη. Αυτή λέει γλυκά. Ε, 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 ε παιδιά, να μην φάω και ένα γλυκάκι. Άνθρωπο είμαι. Όταν τρώτε γλυκά, τρώτε Ινσουλίνη. Κυρία μου, μην τρώσει Ινσουλίνη. Μην Ινσουλίνη. Λέει θερμίδε. Όχι κυρία μου, δεν τρως θερμίδες. Οι θερμίδες μπορεί να είναι, ε, είναι βατόμουρα ό oh, μπορεί να είναι, μπορεί να είναι, να είναι πορτοκάλια. Άλλο λοιπόν οι θερμίδες αυτές και άλλο οι θερμίδες οι οποίες έχουν επεξεργαστεί και έχουν γίνει τούρτα. Αυτές λοιπόν οι θερμίδες ερεθίζουν και κάνουν ινσουλίνη. Στην ουσία είναι σαν να ινσουλίνη. κάνει ινσουλίνη. Ερεθίζεται λοιπόν η ρεδουκτάση. Την ξέρετε τη ρεδουκτάση και ποιος δεν ξέρει τι ρεδουκτάση. Η ρεδουκτάση λοιπόν από το ένα χεράκι της κάνει χολυστερίνη και από το άλλο κάνει Q10. Q10. Άρα λοιπόν, Q10. Πού είναι του q Q10. Κυρίε και κύριοι, κυρίε και κύριοι, ο καλό ο Θεό, εγώ πάντα παιδιά, το Θεό έχω μπροστά μου. Προσέξτε. Το σηκώτη είναι το εργοστάσιο παραγωγή λοιπόν. Ναι, ναι. Όλα τα λύπη που τρώμε μετατρέπονται στο, σικότη. Όλα τα λύπη. Είτε καλά είτε κακά. Όλα τα λύπη μετατρέπονται και αυτή λοιπόν η μετατροπή, η μετατροπή γίνεται μέσα στο σηκώτι. Για να προστατευτούν όμως τα λύπη που γίνονται μέσα στο σηκώτι, ο καλός ο Θεός, η φύση, η φύση κάνει το Q10. Ναι, ναι. Κάνει τη χολυστερίνη που είναι λίπος, κάνει και το Q10. Κάνει τα τριγλικερίδια, κάνει και το Q10. Ε, κάνει όλα τα λύπη, κάνει λοιπόν και την προστασία. Η προστασία των λοιπόν λέγεται Q10. Τι γίνεται όμως. Επειδή εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Q10 και εμείς λοιπόν έχουμε τη λεγόμενη... Έχουμε, έχουμε πάθει ρε παιδί μου ένα αμόκ με τη χολυστερίνη. <laughs> τότε λοιπόν τι κάνουμε. Πάμε λοιπόν και την, και την πνίγουμε. Το ρεδουκτάσι, κλακ, Οπότε καθώ πεθαίνει η ρεδουκτάση, πεθαίνει και το Q10. Πεθαίνει η χολυστερίνη, πεθαίνει και το Q10. Πεθαίνει η χολυστερίνη, πεθαίνει. Άρα λοιπόν δεν κυκλοφορεί η χολυστερίνη στο αίμα μα, αλλά δεν κυκλοφορεί και το Q10. Και ρωτάω, και ρωτάω, εφόσον λοιπόν το θέμα είναι το Q10, γιατί δεν μπλακώνω το Q10. Ρωτάω, να κόψω το Q10, να μην οξυδώνεται η χολυστερίνη και κολλάει στα αγγεία, και είναι μια χαρά μειώνω τι τουρτάρε να μην ανεβαίνει πολύ η σουλήνη και πάω καλά. Ρωτάω. Απλώ απλώς ερωτήσεις Όλη τη βδομάδα λοιπόν κυρίε προσπάθησα να σα αλλάξω τα λάδια. Το αντιληφθήκατε, το έκανα κλεκευμένα. Συνέδεσα το σώμα μου με το αυτοκίνητο. Όπω το αυτοκίνητο μου γκρίζει, μου γκρίζει και σένα, κυρία μου, οργανισμό. Αυτό το μουγκρίσμα είναι στο καντράν που δεν το βλέπεις εσύ και σου αλάβει αλάρμ, φώτα. Όταν οδηγούμε βλέπουμε κάτι φώτα. Όταν τα λάδια θέλουν αλλαγή βλέπουμε φώτα, φώτα. Αυτά τα φώτα αν δεν τα πάρεις είδηση τότε λοιπόν εκεί είναι η καλύτερη οφθαλμίατροι, η καλύτερη καρδιολόγη, αγγιολόγια και χειρουργοί. Ό,τι θέλεις έχουμε, ό,τι θέλεις έχουμε. Κυρίες και κύριοι όταν λοιπόν εσείς δεν αντιλαμβάνεστε τα φώτα, τα σινιάλα. Το, το ζάχαρο είναι ένα σύμπτωμα, ένα σινιάλο, ένα σινιάλο. Δεν είναι πάθηση, ένα σινιάλο, ένα σινιάλο ότι τι έγινε, ότι τι έγινε. Καβουρδίστηκαν τα αυγά σα. Ναι, τα αυγά σα λέω. Τα έχω μπερδέψει. Τα αυγά σα, ναι, ε, ναι, τα αυγά. Γιατί τα λιποκύτταρα είναι αυγά. Όταν κυρίε μου ε, ε βράσουν, οξυδωθούν, όπω θέλετε, πάρτε το, τα αυγά σα τα λιποκύτταρα, ξεχάστε την μεταβολική υγεία. Και πηγαίνουμε λοιπόν στη λεγόμενη μεταβολική διαταραχή. Ένα παχύσαρκο μπορεί, μπορεί να, να, μην του αρέσει η φυσιογνωμία του γιατί έχει λίγο φαρδίνη, αλλά δεν σημαίνει όμω ότι είναι και άρρωστο. Ναι. Υπάρχουν παχύσαρκοι που δεν έχουν ούτε ζάχαρα, ούτε τριγλυκερίδια, ούτε πιέσεις. Αυτοί έχουν μεταβολική υγεία. Άλλο παχύσαρκος και άλλο διαταραχή της μεταβολικής υγείας. Όσο όμως φουσκώνουν, φουσκώνουν τα λιποκύτταρα, σιγά σιγά ο παχύσαρκος θα χάσει τη μεταβολική του υγεία και τότε λοιπόν θα αρχίσουνε... κύριε σκηνοθέτα, σε παρακαλώ τα τύμπανα ρε, τα τύμπανα κύριε σκηνοθέτα, όταν λοιπόν, κυρίε και κύριοι, Πιάσαμε το μήνυμα, το πιάσαμε, το πιάσαμε. Όποιο δεν ακούσει τα τύμπανα. Ε, από εκεί λοιπόν, παιδιά, έχουμε ένα οργανωμένο κράτο. Και όσο πάει και το κάνουμε και πιο οργανωμένο, και πιο οργανωμένο, και πιο οργανωμένο. Τώρα, επειδή είναι φοβερή η υγεία που προσφέρουν, ε, φοβερά, φοβερή. Κυρίε και κύριοι, έχουμε ένα οργανωμένο κράτο για να βοηθάμε τα συμπτώματα. Ζάχαρα, τριγλικερίδια, λιπίδια. Το θέμα είναι. Τι λέει ρε, το Καρολίνσκα το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα τι λέει, τι λέει, τι λέει. Ότι μην δίνετε πολλά γλυκά στα παιδιά σας και δημιουργήσετε τη λεγόμενη, ε, ε, πώς το λένε, υπερπλαστική, κάνετε πολλά αυγά, όταν κάνουν τα παιδιά σας πολλά λιποκύτταρα, πολλά αυγά, δεν εξαφανίζονται με τίποτε. Μετά φουσκώνουν, 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 διότι μπαίνει μέσα σαβουρολύπη, Ερεθίζουν το αυγό, γίνεται φλεγμονή και ξεκινάει λοιπόν η λεγόμενη μεταβολική φλεγμονή. Φλεγμένουν τα λιποκύτταρα, μεταβολική φλεγμονή, αντίσταση στην και η ισουλίνη λοιπόν είναι η μόνη ορμόνη που ξέρει και φτιάχνει ζάχαρα, τριγλυκερίδια, χολυστερίνη. Παιδιά! Αχ, αυτή η ισουλίνη, παιδιά, είναι φοβερή. Εάν θέλουν, αυτοί που κάνουν bodybuilding. Κάνουν ινσουλίνη; Ναι, διότι η ινσουλίνη είναι αναβολική. Αναβολική. Άμα θέλουν λοιπόν να κάνουν αναβολισμό να γίνουν η <στολίκει> ινσουλίνη. Α. Κυρίες και κύριοι προσπάθησα όλη αυτή τη βδομάδα <στολίκει> να σας αλλάξω τα λάδια. Δεν ξέρω αν το κατάφερα πάντως εάν αλλάξετε τα λάδια πλακώνετε το ελαιόλαδο λίγο θετούλα <στολίκει> και οπωσδήποτε καλά, 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 πολυακόρεστα όπως είναι τα ωμέγα 3. Τα ωμέγα 6 όχι ότι είναι κακά, αλλά επειδή τρώμε πολλά γίνανε κακά. Κανένα πράγμα δεν έχει φτιάξει ο Θεός κακό. Εγώ το λέω κακό για να, για να το καταλάβετε, αλλά έγινε κακό γιατί πλακώνουμε πάρα πολλά ωμέγα 6 που φτιάχνει η βιομηχανία. Κανένα λάδι της φύση δεν είναι κακό. Ούτε το ηλιέλαιο, ούτε τα ραφιστέλαιο. Αλλά όταν όμως το φάμε πολύ, χαράμε τη διαταραχή. Πολλά ω6 και λίγα ω3 ξεκινάνε όλες οι φλεγμονές. Διότι τα ω3 είναι η πρώτη ύλη για να κάνουμε προσταγλαντίνες. Ενώ τα ω3 είναι η πρώτη ύλη για να κάνουμε αντιφλεγμονώδες ουσίες που λέγονται ρεσολβίνε, προτεκτίνε και μαρεσίνε. Από εδώ τα ω6 που κάνουν φλεγμονή και από εκεί τα ω3 που δεν κάνουν φλεγμονή. επειδή, επειδή τρώμε πολλά ω6, γίνεται και η ζημιά. Δεν φταίει ούτε το αραβοσιτέλαιο, ούτε το ηλιέλαιο. Αλλά επειδή η βιομηχανία διαλόγου κόστου. Ένα κιλό, ένα κιλό αραβοσιτέλαιο, ένα ευρώ. Ένα κιλό λάδι, 6, 7, 8 ευρώ. Άρα λοιπόν τρώμε πολλά ω6, λίγα ω3 και εκείνη η διατραχή. Κυρίε και κύριοι, κύριε και κύριοι, το αυγό σα μπορεί να το ρουφήξετε, αλλά μπορεί όμω και να το βράσετε. Όταν το βράσετε, χάνετε τη μεταβολική υγεία. Άντε, παιδιά, σα φιλώ, παραπερπατήσω. Γεια, για. γεια. Μιλάτε με την Doctors Formulas στο διαστημόπλαιο της νανοτεχνολογίας που θα σας εκτοξεύσει στον κόσμο των λιποσωμάτων. Doctors Formulas σας μεταφέρει στον θαυμαστό κόσμο της νανοτεχνολογίας για μια καινούρια ζωή.